Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Είσαι ο άνθρωπος που βρήκε το αεροπλάνο πάνω στο δάσος του Φραχτού. Πόσο καιρό γνωρίζεις ότι το αεροπλάνο αυτό χάθηκε και από ό,τι ξεκίνησες το ψάχνεις? Ήδη από το 1996 γνώριζα την ύπαρξή του, όταν και πρωτοεπισκέφτηκα το δάσος, το συγκεκριμένο δάσος του Φραχτού. Είναι όμως τόσες πολλές οι ομορφιές εκεί που θέτεις προτεραιότητες. Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες τα προηγούμενα χρόνια, από την Πανίδα και τη Χλωρίδα της περιοχής μέχρι τους καταράκτες και οτιδήποτε πολύ αξιόλογο υπάρχει εκεί. Τα τελευταία χρόνια εστιάσαμε, μπορώ να πω ότι χορτάσαμε τα υπόλοιπα και εστιάσαμε στην αναζήτηση του αεροπλάνου. Τώρα, πότε ακριβώς έπεσε δεν είμαστε σίγουροι, γίνονται ενέργειες για να μπορέσουμε να πληροφορηθούμε και από τον ίδιο τον δασάρχη, ο οποίος ενδιαφέρεται για την ανάδειξή του κυρίως και όχι μόνο του αεροπλάνου, αλλά τα τελευταία χρόνια, νομίζω 2 χρόνια περίπου, εστιάσαμε σε αυτό. Μαζεύαμε πληροφορίες μαζί με τους φίλους, Διαπίδη τον Παναγιώτη και τον Καρίδη τον Λάζαρο. Κάναμε αρκετές προσπάθειες για την ανέβρεσή του και ξεχωριστά έχω κάνει ο ίδιος και με τα παιδιά, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα. Στις 12 Ιουνίου ξεκινήσαμε παρεούλα, άλλη μια φορά είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Βρεθήκαμε βέβαια σε ένα πολύ δύσκολο μέρος μετά από πολλές ώρες περπάτημα και τα παιδιά προτίμησαν να γυρίσουν πίσω. Εγώ τους είπα χαρακτηριστικά, θα το βρω σήμερα το αεροπλάνο. Με διακατήχε και μια έτσι έντονη διέστηση ότι μάλλον θα το βρω εκείνη την ημέρα. Ήθελα να προσπαθήσω, λέω, άλλη αποτυχημένη προσπάθεια δεν θέλω να κάνω. Συνέχισα την πορεία, περίπου 12 ώρες πορεία μέσα στο δάσος, συνολικά, μαζί και με τα παιδιά τα προηγούμενα, και κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά στο αεροπλάνο. Χωρίς χαραγμένο μονοπάτι αυτές τις ώρες που έπεσε, δεν υπήρχαν δυσκολίες? Βρανή, πεσμένα δέντρα, βράχια, δεν το συζητάμε. Στα βράχια καλά είναι να τα αποφεύγεις γιατί είναι απροσπέλαστη τα σημεία. Σε ένα τέτοιο σημείο βρεθήκαμε με τα παιδιά και δεν μπορούσαμε να το προσπελάσουμε. Και γυρίσαμε προς τα πίσω. Κάποια στιγμή εγώ έκοψα πάνω κάθετα σε ένα βουνό και βγήκα σε ένα πιο επίπεδο μέρος, το οποίο σχεδόν χτένισα για αρκετές ώρες μέχρι που βρήκα το αεροπλάνο. Ένιωσε μια ικανοποίηση, δηλαδή. Τεράστια ικανοποίηση. Δεν το συζητάμε, είναι κάτι που το έψαχνε πολλοί κόσμος και δεν είναι και κάτι το συνηθισμένο όταν βλέπεις κάτι τέτοιο μπροστά σου. Ένα ασημί σύνολο μέσα στο απέραντο δάσος. Πρόσφατα σκεφτήκαμε με τα παιδιά, φυσικά η ανέβρεσή του είναι συνολική, το αποτέλεσμα είναι συνολικό με την παρέα, διότι είχαν συγκεντρώσει πολύ χρήσιμα στοιχεία, πήγαμε πάρα πολλές φορές, βρεθήκαμε αρκετά κοντά, έτυχε να πέσω εγώ πάνω του. Τι προτείνεις να γίνει για αυτό τώρα λοιπόν, το έπιμα? Σε έναν ιδανικό κόσμο θα έπρεπε να μείνει εκεί που βρίσκεται. Αλλά επειδή όμως δεν είμαστε και σίγουροι για την ακεραιότητά του, ψάχνουμε και εμείς, αλλά και ο ίδιος ο δασάρχης ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Προς το παρόν είμαστε σε αναζήτηση να βρούμε μια πιο σύντομη διαδρομή, γιατί από εκεί που το επισκεφθήκαμε είναι πολύ δύσβατη και αρκετά χιλιόμετρα. Πολλά χιλιόμετρα. Διαδρομή δηλαδή, για να γίνει προσβάσιμο για όλο τον κόσμο, δηλαδή για τους πεζοπόρους και φυσιολάτες. Για έναν μέτριο πεζοπόρο να μπορεί να είναι προσβάσιμος ο χώρος. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια αν θα υπερισχύσει αυτή η επιθυμία ή αν τελικά μεταφερθεί, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ίσως και ο στρατός θα έχει κάποιο λόγο να μας οδηγήσει και προς αυτό. Στις επόμενες μέρες πάντως είμαστε προς αναζήτηση πιο σύντομης διαδρομής. Ο Παναγιώτης και ο Λάζαρος, οι φίλοι σου, πώς αντέδρασαν μόλις είδαν το αεροπλάνο εκεί στο βουνό, μέσα στο δάσος? Καταρχήν ο Παναγιώτης και ο Λάζαρος, όταν βρέθηκα μπροστά στο αεροπλάνο, ήταν στο εργοτάξιο. Λοιπόν, είχαμε συνεχή επαφή με ασυρμάτους και με τα κινητά. Είχαμε σε αρκετό μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί σήμα. Συγκεκριμένα ο Λάζαρος κάποια στιγμή λέει, πού βρίσκεσαι, λέει, κατεβαίνεις? Λέω, τώρα μπορώ να κινηθώ, λέω, και μέσα στο αεροπλάνο. Όταν το είπα αυτό,
τι είδηξε ο Λάζαρος, μου λέει, τι είπες, λέει, δεν άκουσα, λέει. Βρήκε το αεροπλάνο, λέω, όπως το άκουσες, λέω, βρήκα το αεροπλάνο. Τέλος πάντων, στη δεύτερη επίσκεψη, όταν πήγαμε παρεούλα πάλι για να το επισκεφτούμε, ο Λάζαρος ήταν τόσο κουρασμένος, είχε αλλάξει το χρώμα προσώπου, είχε γίνει χλωμός. Όταν όμως του δείξαμε πού είναι το αεροπλάνο όταν φτάσαμε, έφυξε κυριολεκτικά το πρόσωπό του. Εδώ πρέπει να σημειώσω και το εξής. Πρέπει να πω ότι οποιοδήποτε έχει σκοπό να επισκεφτεί το αεροπλάνο, είτε και αργότερα που φαντάζομαι ότι θα αξιοποιηθεί η περιοχή, να γνωρίζουν όλοι ότι ήταν ένα απλό πολεμικό αεροσκάφος το οποίο δεν μετέφερε καταρχήν λίρες. Γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα. Και είναι σημαντικό να το ξέρουν όλοι αυτό. Δεν υπάρχει πλούτος. Ο πλούτος είναι η ύπαρξή του μέσα εκεί στο δάσος. Και οφείλουμε να το διατηρήσουμε. Θα ήταν, λέω, ευχής έργο οποιοδήποτε περνάει από εκεί να μπορεί να νιώσει αυτό που νιώσαμε εμείς όταν το είδαμε μέσα στο δάσος. Τίποτα παραπάνω. Ούτε θα έπρεπε να μεταφερθεί ενδεχομένως. Θα έπρεπε να έχουμε όλοι τέτοια παιδεία ώστε να μην κάνουμε καταστροφές γενικότερα. Όχι μόνο το συγκεκριμένο έβριμα, αλλά και το δάσος γενικότερα. Πρέπει να μας διακρίνει μια παιδεία την οποία βλέπω ότι καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια βέβαια. Και ελπίζουμε σε αυτό. Ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορούν να αξιοποιήσουν με οικονομικά ωφέλη. Είναι ένα ωραίο έβριμα το οποίο αξίζει να δεις στον τόπο που βρίσκεται. Από πληροφορίες που ακούσαμε, Χρήστο, ότι οι πιλότοι σώθηκαν και οι δύο και βρέθηκαν στο Παρανέστη μετά από δύο μέρες. Έτσι ακούγεται. Εγώ έχω ακούσει για Φαρασινό ότι βρεθήκαν εκεί. Κάποιος τσοπάνος της περιοχής τους συνάντησε ένστολους να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Φαίνεται ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε. Δεν έχει, Γιώργο, ίχνη από πτώση, από χτύπημα, δηλαδή δεν έχει κάτι τέτοιο. Είναι σχεδόν αυτούσιο, η άτρα εκτός του είναι αυτούσια. Δεν υπάρχουν βέβαια όργανα, δεν υπάρχουν πολυβόλα, δεν ξέρω αν υπήρχαν κιόλα, δεν υπάρχουν ασύρματοι, τέτοια πράγματα, δηλαδή πραγματικά είναι μόνο το κουφάρι, όπως λέμε, του σκάφους, αλλά είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Τώρα, χρονολογία που το τοποθετούμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ούτε και εμείς. Κάνουμε ενέργειες και κυρίως ο Δασάρχης για να μπορέσουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για την ύπαρξή του. Αν δεν κάνω λάθος και αν ερμηνεύσαμε σωστά κάποιες πινακίδες που είδαμε της κατασκευής του, πρέπει να κατασκευάστηκε το 1949. Πιθανότατα. Τώρα, αν πρόλαβε στον εμφύλιο να επέταξε κάποιους μήνες, όπως λένε ότι είναι από τον εμφύλιο πόλεμο, ή αν ήταν μεταγενέστερο, αυτό θα το μάθουμε σε λίγο χρονικό διάστημα.